Καλημέρα. Κύριε Βούλο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Αντιδημαρχέ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, με ακούτε? Ναι, πεντακάθαρα. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι. Ξέρετε, τα πρόστιμα που λέτε, ναι, είναι σαν τις τροχαίες παραβάσεις. Δηλαδή, αν δεν το βιάσεις, το πράτησε, ναι, εκείνη την ώρα, δεν μπορείς να το επιβάλλεις πρόστιμο. Μπορώ να πω κάτι, κύριε? Να το βιάσει εκείνη την ώρα που τα βγάζει. Κύριε Αντιδήμαρχε, δυστυχώς, ναι, και δυστυχώς, ακούμε μισό δευτερόλεπτο, ναι, και δυστυχώς, ουδείς μας παίρνει να μας πει ότι τα έβγαλε ο Γιάννης ο Στεφανής ή ο Αντρέας ο Πούλης. Ναι, γιατί φοβάται να πάει μάρτυρας, όχι για τίποτα άλλο. Όχι, δεν είναι θέμα να πάει μάρτυρας. Μα η μισή... Να μας υποδείξει, ναι, να πάω εγώ να δω ότι όντως έχει γίνει η ανακαίνιση και μετά μπορώ να λειτουργήσω διαφορετικά. Ναι. Αλλά δυστυχώς κανένας δεν βλέπει και δεν ακούει τίποτα. Λοιπόν, στην Οδό Πατρών πρέπει να Πατρών είναι... Αποστολή Παύλου, το λέω Πατρών. Πέρασε από εκεί και κάνουν κάτι έργα τώρα, σκάβουν και δεν μπόρεσα να πάω. Εκτός αν είναι από την Αποστόλου Παύλου στην από εδώ πλευρά. Αυτό, οι φωτογραφίες μου δείχνουν ότι είναι, ναι, εκεί που είναι η μαγνητική, εκεί στην γωνία δηλαδή. Ναι. Κάπου εκεί. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή εκεί γίνονται έργα. Κάποιο εργολάβος περνάει, κάτι περνάνε, καλώδια. Ωραία, και έχουν βρει εκεί την ευκαιρία και πετάνε. Ναι. Αυτά, εντάξει, όπως τα λέτε εσείς, ο Δήμος και θα τα πληρώσει ο Δήμος και οι εργαζόμενοι του Δήμου. Βέβαια, αυτή δεν πληρώσει την γύφη, ποιος θα πληρώσει? Γιατί σας λέω, κανένας δεν θα μας πει ότι τα έβγαλε ο Ανδρέας ο Πούλος ή ο Γιάννης Στεφανής. Κύριε Αντιδημαρχέ. Αν μας τα πούνε αυτά, θα τον καλέσουμε να μας πει, και δύσκολο να αρνηθεί. Κύριε Αντιδημαρχέ, να κάνω. Πάμε στο... Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα, γιατί μιας και μας ακούει και κόσμος και κάποιοι πολίτες προφανώς είναι και έχουν και μια διαφορετική συνείδηση. Έχω εγώ τα ογκώδη. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω? Πάρε τηλέφωνο. Περίμενε, να κανονικά δούμε. Κανονικά θα μας πάρετε ένα τηλέφωνο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την ποσότητα των ογκώδων που έχετε. Μάλιστα. Αν έχετε ογκώδη που είναι μισή καρότσα ενός αγροτικού, θα έρθει ο Δήμος να τα πάρει. Όταν όχι, έχετε όμως ένα φορτηγό, ο Δήμος δεν μπορεί να τα διαχειριστεί αυτά. Είναι πολλά τα χρήματα. Ωραία. Θα σας πω γιατί. Κάνετε εσείς μια ανακαίνιση, καθαρίζετε τον κήπο σας. Αν εσείς πάρετε έναν κάδο από κάποιον ιδιώτη, θα σας κοστίσει, αυτός ο κάδος παίρνει 8 τόνους μέσα. Οι 8 τόνοι σας θα σας κοστίσουν 12 ευρώ ο τόνος. Στο Δήμο κοστίζουν, η σύμβαση που έχουμε με τον εργολάβο που παίρνει, που πάμε τα ογκώδη, είναι 50 συν το ΦΠΑ. Ναι. Ο τόνος. Άρα βγαίνουν, ναι, άρα βγαίνουν 60. Στον ιδιώτη δηλαδή σε εσάς θα σας κοστίσει ένα κατοστάρικο και στο Δήμο θα κοστίσει πόσο θα πάει, 4 κατοστάρικα. 400 ευρώ. Ναι. Ωραία. Και να σας πω κάτι, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να πάρει τα κλαδέματά σας, να πάρει την ανακαίνιση του σπιτιού σας. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, βγάλατε ένα επιπλάκι να το πάρει. Βγάλατε ένα στρώμα να το πάρουν. Ωραία. Αλλά ολόκληρα φορτηγά, γιατί να τα πάρουν? Δηλαδή εσείς που δεν έχετε κήπο σπίτι σας, γιατί πρέπει να πληρώσετε τον κήπο του δικό μου τα κλαδέματα? Συμφωνώ κύριε Αντιδήμαρχε. Απλά επειδή λαμβάνω και μηνύματα, γι' αυτό και εγώ σας θέτω τα ερωτήματα. Σας καταλαβαίνω και να σας πω ένα παράδειγμα. Στο Λέχιον, που η περιοχή μου, Λέχιον Περιαλιάσο, από τις γραμμές και κάτω και βόρεια που έρχονται οι επισκέπτες, χρειαζόμαστε εβδομαδία 10 φορτηγά εβδομαδιαίως, ενώ από τις γραμμές και πάνω που μένουν οι ντόπιοι που λέμε, θέλουμε ένα φορτηγό, 2 φορτηγά το μήνα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, yeah, που υπάρχει. Βεβαίως. Ωραία, να κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση σαν πολίτης. Ωραία, δεν θέλω εγώ να έρθει ούτε ο Δήμος να τα πάρει, γιατί δεν χωράνε στο Δήμο να τα πάρει, ή δεν θέλει ο Δήμος ή δεν μπορεί ο Δήμος. Αλλά δεν πρέπει, συγγνώμη. Τα πολλά δεν πρέπει να έρθει να τα πάρει από το σπίτι. Δεν πρέπει κιόλας. Είναι άδικο για τους πολλούς. Σύμφωνοι. Από την άλλη πλευρά, ο πολίτης αυτός δεν έχει χρήματα να πάρει το ιδιώτη, αλλά έχει ένα δικό του φορτηγό. Μπορεί να τα μεταφέρει κάπου, να τα πάει κάπου συγκεκριμένα? Κατηγορούμενος. Φυσικά, θα σας πω, να τα πάει στον ιδιώτη, ναι, που συνεργάζεται ο Δήμος, και να τα, ή στον οποιοδήποτε ιδιώτη, ή στον οποιοδήποτε ιδιώτη έχει τέτοια μονάδα, mm-hmm, θα του τα πάρει με 10 ευρώ τον τόνο. Μάλιστα. Με ελάχιστη δηλαδή, αν πάει ένα αγροτικό, θα του κοστίσει 5 ευρώ 6. Ναι. Μια χαρά. Αυτό το ακούω. Είναι οκ, okay αυτό. Καταλάβατε. Okay. Μια χαρά. Δύο, είναι το μεγαλύτερο άδικο είναι να πηγαίνουμε, να παίρνουμε, κλαδεύουν ελιές χτήματα και μας λένε ελάτε πάρτε τα. Ναι. Είναι τρομερό και να πρέπει εγώ να χρεωθώ, εσείς, όχι εγώ, εσείς που δεν έχετε να χρεώνεστε τους κήπους των δύο στρεμάτων, τα χτήματα των τριών στρεμάτων.
Λέει ο άλλος, έχω έναν κήπο, λέει, και έχω 20 ελιές μέσα. Δεν είναι κήπος. Είναι κτήμα. Χωράφι είναι. Ένα κτήμα είναι, ναι. Μιας και... με αυτή την πραγματικότητα. Μιας και σας έχουμε τώρα κοντά μας, για πείτε μας και για το θέμα που είδαμε και την ανάρτηση του Δήμου, ότι υπάρχει ένα σοβαρό υπηρεσιακό πρόβλημα με τα ογκώδη. Τώρα τι γίνεται με αυτό, πού βρισκόμαστε? Θα σας πω, είμαστε σε περίοδο αδειών, είναι απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Είμαστε σε περίοδο αδειών. Εμείς έχουμε δύο τσάπες που λέμε, μπουλντόζες. Ναι. Ο ένας οδηγός έχει πάρει την κανονική του άδεια. Οπότε έχουμε χάσει τη μία τσάπα. Ο άλλος οδηγός πήγε να ανέβει κάπου, στραπούληξε τον πανατό του. Ο άνθρωπος βγήκε σε αναρρωτική άδεια. Ναι, okay. Απλά πράγματα. Για μία εβδομάδα του Δευτέρα είμαστε κανονικά. Και ο Δήμος προφανώς δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις. Δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αρρώστησε σήμερα ένας οδηγός και θα τον αντικαταστήσουμε άμεσα. Ναι. Και αντιδήμαρχε. Καταλάβατε. Είναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα για μία εβδομάδα δεν έγινε και τίποτα το σπουδαίο. Ναι. Κύριε Αντιδημαρχέ, μας... γιατί να σας πω κάτι. Εμείς οι ίδιοι θα επιβαρυνθούμε. Την άλλη εβδομάδα που θα έρθει αυτός ο οδηγός που είχε το πρόβλημα, αυτός θα τα μαζέψει πάλι. Αυτός θα επιβαρυνθεί περισσότερο να δουλέψει να τα μαζέψει. Ναι. Πριν από δύο μέρες περίπου, ο κύριος Μπίτζιος μίλησε στην κάμερα και είπε ότι κάνει μία καταγγελία, λέει. Ποιος είπατε? Ο κύριος Μπίτζιος. Ποιος, ο κύριος Μπίτζιος? Ο δημοτικός σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος, στη θέση σας. Λοιπόν, ο κύριος Μπίτζιος, για όνομα του Θεού. Είπε ότι... σημασία έχει, όχι τη λέει, αλλά ποιος το λέει, εμπάσχε το λέει. Όχι, κάτσε μισό. Είπε ότι ο ιδιώτης για να λάβει να μαζέψει τα σκουπίδια σε αυτές τις περιοχές, Σοφικό, Γαλατάκι και όλα τα υπόλοιπα και Αυθίγια. Και τώρα λέει πάει ο Δήμος. Ναι. Γιατί να πάει ο Δήμος? Γιατί να πάει ο Δήμος? Αληθεύει αυτό ότι δεν πάει ο ιδιώτης? Καταρχήν, είπε λάθος ημερομηνίες. Ναι, 19-20. Μπράβο. Δεύτερο, αυτοί που το είπανε και όποιος το είπε, γιατί αυτός ήταν ασχολείο όταν ήταν στο Δήμο, πόσο μάλλον ασχολείται τώρα. Πρέπει να ξέρει ότι στην περιοχή, εκτός από τους πράσινους κάδους, έχουμε και τον μπλε κάδο. Ναι. Πρέπει να γνωρίζει ως όφιλε ότι στην περιοχή, για να είναι καλυμμένοι, βγαίνουν 4 απορριμματοφόρα. Το τέταρτο είναι του μπλε κάδου. Του Δήμου. Ακριβώς. Άλλο, εάν διάβαζε, γιατί εκτός από αεργός νομίζω ότι είναι και αγράμματος, αν διάβαζε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που λέει ότι ο ιδιώτης μπαίνει επικουρικά και όχι αποκλειστικά. Αλλά αυτά για να τα, καταρχήν πρέπει να ξέρεις γράμματα, πρέπει να ξέρεις να διαβάζεις και όχι να μεταφέρεις ό,τι σου λένε. Ο κύριος Μπίτζος ξύπνησε ξαφνικά και θυμήθηκε γιατί να πάει ο ιδιώτης. Θα σας πω και κάτι άλλο. Την εποχή του κυρίου Μπίτζου πάλι δεν είχε βάλει ο κύριος Ζανόπουλος ιδιώτη? Ναι, το κύριο Πίπυλο. Όχι, δεν είχε βάλει τον κύριο Πίπυλο, είχε βάλει την εταιρεία Διών από τη Θεσσαλονίκη που είχαν έρθει. Αυτή λοιπόν στη σύμβασή τους έλεγαν ότι πρέπει να πάνε να δουλέψουν στην απογή περιοχή. Ναι. Και δουλεύανε στο Λέχιον. Αφού οι ανάγκες υπηρεσίες ήταν να δουλέψουν στο Λέχιον, γιατί να μην πάνε? Δεν το κατάλαβα. Ναι. Είναι τόσο κακό? Όχι. Αλλά του κυρίου Μπίτζιου, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω τώρα να του δώσω και υπόσταση. Μπλε κάδο πήγανε, μαζέψανε δική μας, όπως τον μαζεύουν και σήμερα. Ναι. Το μπλε κάδο τον μαζεύουμε εμείς. Ο ιδιώτης ανέλαβε τον πράσινο και εμείς έχουμε τον επικουρικό συνοιδιώτης. Μάλιστα. Ο ιδιώτης είναι επικουρικός. Δεν έχει αποκλειστικότητα σε κάτι. Όπως και την εποχή του κυρίου Μπίζιου που είχαν βάλει τη Διόν την εταιρεία, δεν είχε αποκλειστικότητα. Βοηθούσε σε μια περιοχή. Άρα, κύριε Αντιδήμαρχε, λέτε ότι αυτή τη στιγμή το έργο της καθαριότητας σε αυτά τα χωριά πηγαίνει βάσει σύμβασης. Δεν πηγαίνει βάσει κάποιου άλλου σχεδίου. Η σύμβαση, αγαπητέ μου, η σύμβαση λέει ότι έχουμε έναν ιδιώτη να μας φέρει 3 απορριμματοφόρα. Αυτό ζητήσαμε από τον ιδιώτη. Τα οποία απορριμματοφόρα θα κινούνται σε εκείνες τις περιοχές. Αν εμείς σε εκείνες τις περιοχές θέλουμε 2 συν, θα τις παρατήσουμε γιατί το έχουμε δώσει στον ιδιώτη, δεν θα ενισχύσουμε. Βεβαίως θα ενισχυθεί. Ξέρετε τι γινόταν κάτω στα Λουτράκια στην αποκή περιοχή, Αμμόνη, Κόρφο? 5 απορριμματοφόρα χρειαζόταν, όχι 3 που πήραμε. Και πάει προς βοήθεια. Ήταν πολύς ο κόσμος φέτος, ακούστε κύριε Στεφανή. Ναι. Ο κόσμος ήταν πολύς φέτος. Πάρα πολύς. Ήταν υπερδιπλασιασμένος από τις άλλες χρονιές. Ναι. Εμείς εκεί για να ήμασταν καλυμμένοι έπρεπε να έχουμε 5 απορριμματοφόρα. Ναι. 3 για λεφτά είχαμε για 3. Αν είχαμε παραπάνω λεφτά θα βάζαμε κι άλλο.
Μακάρι, μακάρι. Και κάθε κύριος Μίτσος να μας πει γιατί, πώς και γιατί. Αν ήξερε τα της υπηρεσίας του, θα ήξερε με πόσα απορριμματοφόρα καλυπτόμαστε. Αν η πληροφοριοδότες του ήταν σωστή, θα του λέγανε ότι ήταν ο μπλεκάδος. Δεν το είδα. Δεν το φοράγανε. Αν ήξερε να διαβάζει, αν ήξερε να διαβάζει, θα διάβαζε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Πάντως, κύριε Αντιδήμαρχε, για να είμαστε και εμείς ειλικρινείς και να, εντάξει, γιατί και εμείς με τον κόσμο στεναστρεφόμαστε, και εδώ Γιάννης ειδικά, δεν νομίζω ότι είμαστε ούτε ευχαριστημένοι από το κομμάτι της καθαριότητας και σίγουρα χρειαζόμαστε αρκετή δουλειά. Ναι, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια γιατί δεν έχουν υπαλλήλους. Ακούστε με. Το σοβαρό, καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η Κόρινθος ποτέ δεν είχε πρόβλημα καθαριότητας. Και όποιος πει κάτι διαφορετικό, γιατί δεν έμεινε ποτέ η Κόρινθος. Κάποιες περιοχές μείνανε πίσω. Η Κόρινθος όχι. Τα Λουτρά, Λέχιο, Μπεριά, Λιάσος μείνανε πίσω. Η Κόρινθος δεν έμεινε ποτέ αμάζευτη. Να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, στην πόλη. Το πρόβλημα υπήρχε 40 μέρες. Ακριβώς. Δεν θα σας πω ψέματα. Υπήρχε 40 μέρες. Από τις 5 Ιουλίου ως 10 έως τις 15 Αυγούστου που μπήκε ο ιδιώτης, που μας ενίσχυσε. Δεν είπαμε ότι είμαστε η τρίτη καθαρότερη πόλη στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Ήμασταν ποτέ η τρίτη καθαρότερη? Αυτό να μας το απαντήσει ο κ. Μίτσιος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ακούστε, εμείς πρέπει να βγάζουμε 15 απορριμματοφόρα την ημέρα. Ναι. 11-12 πράσινο κάδο και τα υπόλοιπα της ανακύκλωσης. Εμείς αυτή τη στιγμή με τις άδειες, γιατί πρέπει να δώσουμε και άδειες προσωπικού, εννοείται, βγάζαμε 8. Μας ενίσχυσε ο ιδιώτης και βγάζουμε 11. Καταλαβαίνετε ότι το τέλειο θα είναι να βγάζουμε 15. Το χειμώνα θα έχουμε. Με τις προσλήψεις που γίνονται τώρα, τους οχταμηνίτες, θα φτάσουμε να βγάζουμε 15. Και θα είναι σε έρχεται καλύτερο. Όμως τώρα λοιπόν το πρόβλημα ότι πρώτη του χρόνου μου φεύγουν 4 οδηγοί με σύνταξη. Εκεί... Αυτοί για να καλυφθούν, εκεί για να καλυφθούν λοιπόν, κοιτάμε με τον Δήμαρχο να κάνουμε ένα διαγωνισμό, γιατί το κράτος δεν δίνει κακά τα ψέματα. Δεν δίνει. Μπορείτε να πάρετε ιδιώτες. Φυσικά αυτό κοιτάμε τώρα με τον κύριο Δήμαρχο, να προχωρήσουμε να κάνουμε μια σύμβαση, να βρούμε να κάνουμε ένα διεθνή διαγωνισμό, μεγάλο διαγωνισμό, να μπορέσουμε αυτούς τους 4 που θα φύγουν να τους αντικαταστήσουμε με ιδιότητα. Για το κράτος δεν πρόκειται να μας. Κύριε Αντιδήμαρχε, αυτά που ξέρεις να πάρουμε κανένα φτωχόπεδο να δουλέψει, αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ... Ποια υπηρεσία μπορεί να δουλέψει με οκταμηνίτες και τετραμηνίτες, αν δεν έχει σταθερά ένα χρόνο να ξέρεις ότι στον χρόνο θα δουλεύουν έτσι, έτσι και έτσι. Καμία κύριε Αντιδήμαρχε, και εγώ βλέπω από την κυβέρνηση το σχέδιο ιδιωτικοποίηση και τη καθαριότητα πάει μια χαρά. Προχωράει μια χαρά. Η Αθήνα προχωράει σε ιδιωτικοποίηση. Η Θεσσαλονίκη σε ιδιωτικοποίηση. Αυτό λέω. Όλες οι μεγάλες πόλεις. Αυτό και να σας πω και κάτι. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Έχει ξεκινήσει από το 12 και μετά. Όταν από το 12 και μετά δεν έχουν δώσει προσωπικό. Τι θα κάνουν οι Δήμοι. Αναγκαστικά θα πάνε. Ναι, όχι. Μα προσέξτε. Αν με ρωτήσετε, είμαι ενάντια. Προσέξτε τι γίνεται. Γίνεται ιδιωτικοποίηση εκ των έσω αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται ευθέως ιδιωτικοποίηση, αλλά σε αφήνει χωρίς προσωπικό και σε αναγκάζει να πας στον ιδιωτικό. Παραγωγή όπως παλέτε, σε εξαναγκάζει. Και δεν του δίνει δυνατότητα στο κάθε Δήμο να αποφασίσει. Μα ναι. Σε εξαναγκάζει σιγά σιγά να πας σε ιδιωτικοποίηση. Τη στιγμή να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, αν δεν παίρναμε εμείς, αν δεν κάναμε την απευθείας ανάθεση, εγώ απευθύνθηκα σε μεγάλες εταιρείες των Αθηνών. Τους λέω, παιδιά, φαρτίστε για 2 μήνες. Όλοι αρνήθηκαν γιατί μου λένε για 2 μήνες εμείς δεν μπορούμε να βρούμε προσωπικό. Δύσκολα σπάει κάποιος να φύγει από την ανεργία για να πάει να δουλέψει 2 μήνες. Βρέθηκε ο Κορίνδιος εδώ που είχε κάποια απορριμματοφόρα στη Motorola και μας εξυπηρέτησε. Σας ρωτάω, αν δεν είχαμε αυτή τη λύση, με 8 απορριμματοφόρα που έπρεπε να πάρουν και τις αδειές τους τα παιδιά που τους αφήσαμε Αύγουστο, τι θα κάνανε? Θα μέναμε με 4 απορριμματοφόρα. Γιατί το προσωπικό πρέπει να πάρει την αδειά του, δεν τον ενδιαφέρει αν έχεις προσωπικό ή δεν έχεις. Όχι, έχουν δίκιο. Τη δικαιούνται την αδειά τους, τη δικαιούνται και θα την πάρουν. Τι θα κάναμε εμείς? Ναι, και χρειάζεται και ισορροπίες μεταξύ του προσωπικού, γιατί και το προσωπικό είναι πιεσμένο και βγαίνουν και θέματα. Τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είναι όλοι άνω των 55. Δηλαδή που τους βάζουμε είναι μέσα στον ήλιο σε 35 και 40 βαθμούς. Και μέσα στη βρώμα. Μπράβο, και μέσα στη βρώμα. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα, όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Αλλά σε μέσες άκρες είμαστε
το προσωπικό είναι σε πολύ καλή, η απόδοσή του είναι υπέρ του δέοντος. Δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Αλλά δυστυχώς πρέπει και αυτούς να τους προσέξουμε. Δηλαδή και το ρεπό τους να πάρουν και την αδειά τους να πάρουν και με τα παιδιά τους να πάνε και με τα εγγόνια τους να πάνε. Δεν ενδιαφέρει το προσωπικό αν το κράτος δίνει. Άρα πρέπει εμείς να φροντίσουμε να τους έχουμε βοήθεια να είναι και αυτοί άνετοι. Να ρωτήσω κάτι. Κάποτε παίρνω... Βλέπουμε σε ρίσσα πάτο Κυριακή από τους... Συγγνώμη κύριε Σεφανή. Ναι, ναι. Από τις 25 Μαρτίου που φύγανε οι τετραμηνίτες τότε που είχε προσλάβει ο κύριος Νανόπουλος. Τα παιδιά δουλεύουν σε ρί. Τριήμερα. Μας έτυχε φέτος τριήμερο, ήταν και το Πάσχα και η Πρωτομαγιά. Θυμάστε τι τριήμερα ναι. Και την τριήμερα μας πετύχανε. Βεβαίως. Τις απόκριες πάλι. Τα οκτάμινα ξεκινάμε από τις 10 του μήνα να αρχίσουμε να παίρνουμε τους πρώτους. Γιατί δεν είχε πάρει οκτάμινα τότε, αν θυμάστε καλά, γιατί είχατε μια καλή σχέση γιατί... πολύ παλιά. Ακούστε, δεν μπορούσε να πάρει οκτάμινα τότε ο κύριος Νανόπουλος. Γιατί είχε πάρει οκτάμινο μέσα στον χρόνο, τελειώσαν αυτά το Σεπτέμβρη και δεν μπορούσε να πάρει πάλι. Ναι. Έπρεπε να περάσει ο χρόνος για να πάρει πάλι οκτάμινα και αναγκαστικά πήρε τετράμινα. Λοιπόν, αντιδήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε κάτι άλλο? Εγώ σας ευχαριστώ. Πάντως να ξέρετε, εμείς τα τηλεφωνά μας κύριε Στεφανή, τα λέμε και στον αέρα, η υπηρεσία είναι στη διάθεση των πολιτών, ό,τι μπορούμε κάνουμε το καλύτερο. Εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς πάντα θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Ξέρετε ότι τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Δήμο όλων είναι καλή. Δεν υπάρχουν παράπονα από πουθενά, παρά ελάχιστα. Τώρα αν ξεχάσει ένα σκάβος κάπου, αυτά πάντα γινόντουσαν. Και να τονίσουμε ότι μέχρι τι ώρα μαζεύουν, μέχρι το μεσημέρι, δεν μαζεύουνε. Μέχρι το μεσημέρι, ναι. Εξαρτάται ότι, ακούστε, τα δρομολόγια που βγαίνουν εδώ στην Κόρινθο βγαίνουν νωρίς το πρωί για να μην ενοχλούν την πόλη, ξέρετε, ναι. Κίνηση και τέτοια. Μέχρι τις 9. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, αυτό δεν το έχουμε επισημάνει, είναι το εξής. Ότι μαζεύουν στο κέντρο της Κορίνθου τα παιδιά. Στις 9 η ώρα 10 έχουν τελειώσει. 9.30. Πάει ο κόσμος λοιπόν στις 11 και βγάζει σκουπίδια. Μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που θα ξαναπεράσουν έχει βρωμήσει ο τόπος. Δεν βρωμάνε κάτι, βρωμάει το περιεχόμενο των κάδων. Ναι. Εχθές το βράδυ και η αντιδήμαρχη πέταξε εγώ τα σκουπίδια από του γραφείου στον κάδο μέσα, ναι. Αλλά έξω από τον κάδο ήταν περίπου 11 το βράδυ, γινόταν ο χαμός έξω από η κάδη ήταν άδεια. Εδώ μπροστά στην οδό Κύπρο εκεί. Ναι, εκεί. Ναι. Στην πλατεία. Δυστυχώς τα έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Ότι αντί για μέσα κάτω θα βγάζουν απέξω. Απέξω όλα τα μαγαζιά, όλες τις καφετέριες. Πρέπει και εμείς σιγά σιγά να αποκτήσουμε κάποια συνείδηση. Ναι, καλά. Και να σας πω και κύριε Στεφανή, εντάξει. Άλλοι τα σέρνουν, αντιδήμαρχε, συγγνώμη. Άμα ακολουθήσουμε τα λάδια που πάνε, σε πάνε σε κάποια μαγαζιά στο κέντρο της Κορίνθου. Τα σέρνουν τα σκουπίδια, γιατί πάνε κάτι παιδάκια που δεν φταίει το παιδί, το γαρσόνι ή η κοπελίτσα. Και, το μαγαζί, και του, δίνει του δίνει μια σακούλα που έχει μέσα ένα ντόνο και του λέει σε. Αυτά κύριε Στεφανή, ευελπιστώ ότι με την ίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας θα λυθούν. Ναι. Γιατί θα μπορεί άμεσα η Δημοτική Αστυνομία να ενεργήσει. Τώρα θα πρέπει να με πάρεις εσύ εμένα, να πάω, να έρθω εγώ, να το δω, να πάω στον καταστηματάρχη. Ενώ με την ίδρυση της αστυνομίας θα υπάρχουν όλη μέρα στον δρόμο και όλη νύχτα θα είναι εκεί και θα μπορεί άνετα να δουν τα πάντα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.